Ξέρετε, αυτές τις μέρες γιορτάζουμε πάρα πολύ στην Κρήτη και στην Εκκλησία μας ένα γεγονός. Έγινε μόλις πριν από 3 μέρες η Αγιοκατάταξη, θα το ακούσατε, ενός κριτικού από την Εθιά, Αγίου ανθρώπου. Θα τολμήσω να πω ότι διαβάζετε τη σκέψη μου, γιατί ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου. Όμορφα. Και το χαίρομαι πάρα πολύ που θα το ρωτούσατε, γιατί αυτό αποδεικνύει πολλά πράγματα. Πρώτον, πως το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι μιλάμε ουτοπία. Μιλάμε για τον Ευμένιο Σαριδάκη. Μάλιστα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού λοιπόν δεν είναι ουτοπία. Είναι εφαρμόσιμο στη ζωή των ανθρώπων. Και αυτός το εφάρμοσε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν όλος αγάπη. Ήταν όλος γέλιο. Δόξα τω Θεώ που αξιώθηκα να το γνωρίσω προσωπικά. Καθώς κάθε φορά που κατέβαινε στο Ηράκλειο, περνούσε από την Αρχιεπισκοπή για να δει τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο, με τον οποίο ήταν προσωπική φίλη, αλλά και τον γέροντά μου, τον Νεκτάριο, στο γραφείο του. Εκεί τον γνώρισα κι εγώ, στο γραφείο της πρωτοσυγγελίας της Αρχιεπισκοπής. Και στην αρχή, στα παιδικά μου μάτια, φάνηκε σαν ένας άνθρωπος της καθημερινότητας, γελαστός μεν, ατιμέλητος δε, ένας άνθρωπος που τέλος πάντων εντός εισαγωγικών δεν ήταν να του δίνεις και πολύ σημασία. Χαιρόσουν όμως που έβλεπες στο πρόσωπό του να είναι όλο χαρά. Αργότερα έμαθα ποιος ήταν και τι ήταν, που διακονούσε και πώς ήταν κοντά στους ανθρώπους εκεί στο Λιμωδόν στην Αθήνα. Ήξερα ότι είναι ένας Άγιος άνθρωπος και να που στις μέρες μας, όσο ακόμα ζούμε, αξιωθήκαμε να δούμε να αναγνωρίζεται από την Μητέρα Εκκλησία η αγιότητά του. Πριν από καιρό είχα την ευλογία να παραδώσω ο ίδιος εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου μας τον φάκελο, τον επιστημονικό που είχε συνταχθεί από τους ειδικούς ανθρώπους για την αγιοκατάταξή του, αλλά και είχα και την ευλογία πριν 3 μέρες που ήμουν στο Πατριαρχείο για ένα βράδυ να ακούσω με τα ίδια μου τα αυτιά την απόφαση μόλις την έλαβε η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να ειδοποιήσω, να στείλω ένα μήνυμα στον ποιμενάρχη της περιοχής, τον Άγιο Γορτίνης και Αρκαδίας, κύριο Μακάριο, στο Νεθιά, η οποία του ανήκει στην εκκλησιαστική του δικαιοδοσία είναι, για αυτό που μας χαροποίησε τόσο πολύ. Και ακόμα, εκτός από αυτόν τον Άγιο πλέον Ευμένιο και προκαιρού, την ημέρα της δικής μου εκλογής, είχαμε και την αγιοκατάταξη ενός ακόμα κριτικού του σπουδαίου, Κυρίλου του Λουκάρεως. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, αυτά είναι μεγάλες ευλογίες στη ζωή και στη δική μου έναρξη της αρχιεπισκοπικής αποτυπώνουν και τη συνέχεια της ίδιας της τοπικής εκκλησίας. Και βλέπετε πως αυτό είναι τελικά ένας άνθρωπος. Να ένας αναστημένος άνθρωπος. Ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης που σταυρώθηκε στη ζωή του. Διαβάστε λίγο τη ζωή του να δείτε πως ήταν, τι έγινε, πως ξεκίνησε, πως πήγε στον Κουδωμά, πως έφυγε αργότερα στην Αθήνα, πως πήγε στη Χίο, πως έγιναν ένα σωρό πράγματα γι' αυτόν. Και τελικά αυτή είναι η κατάληξη. Όχι το τίποτα και όχι να μας θυμούνται μια-δυο γενιές και ύστερα ούτε ήταν ούτε φάνηκε, ούτε πέρασε από τον κόσμο αυτό κανείς, πόσοι θα μας θυμούνται αλήθεια. Αλλά αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στο αγιολογίο της και το πέρασμά τους δεν ήταν σαν και των πολλών. Μπορούμε λοιπόν και το δικό μας πέρασμα και ας το τολμήσουμε. Αυτοί οι Άγιοι αποτελούν παραδείγματα και μας δείχνουν το δρόμο. Δόξα τω Θεώ λοιπόν που τους έχουμε. Και δεν είναι λοιπόν το ζητούμενο αύριο μεθαύριο, όπως είπα και προχθές και θα το πω και τώρα και ας γελάσουν κάποιοι που θα τα ακούσουν ότι με τον να γίνω αρχιεπίσκοπο δεν ασφάλισα απλώς μια αξιοπρεπή κηδεία με τη μέσα αρχιεπισκόπου. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά ταύτα και αν η σταυρική ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο θα με οδηγήσει στην προσωπική μου ανάσταση και στην συνανάστασή μου με αυτόν που αγάπησα και στον οποίο αφιέρωσα τη ζωή μου. Αυτό να εύχεστε, όπως το εύχομαι κι εγώ για όλους σας, και αυτό είναι το αληθινό νόημα του Πάσχα, της διαβάσεως όλων μας δηλαδή,
από τον θάνατο που θα συμβεί, όσο και αν τον ωρεοποιούμε ή αν αποστασιοποιούμαστε από αυτόν, για όλους μας στην όντως ζωή.